Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το 2017 είχαμε μία λαμπρή και εξαιρετική διαδρομή. Οι αποφάσεις μας ήταν δυνατές. Καμία δεν έχει οριστικοποιηθεί μέχρι σήμερα η οποία να έχει κερδιθεί σε τελεσίδικο βαθμό. Και μάλιστα από μία εικόνα που έχουμε από τον έλεγχο που έκανε η Οικονομική Επιτροπή, ούτε καν στον πρόγραμμα. Αυτό για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε, θεωρώ, αποδείξει ότι επικρατεί ένα εξαιρετικό κλίμα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πατσαρίνο, τον κύριο Γκανά, τον κύριο Πουλά, τον κύριο Γκόντικα, που πραγματικά θεωρώ ότι εκ μέρους των μειοψηφιών και της αντιπολίτευσης Περιφερειακής Αρχής έχουν και οι ίδιοι δείξει μια καλή πρόθεση σε θέματα που υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πω αυτό, παρότι η διαφορετικότητα στην αντίληψη διοίκησης πάρα πολλές φορές έχει οδηγήσει στην Οικονομική Επιτροπή σε διαφορετικές απόψεις. Όμως αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς είναι το μοντέλο διοίκησης σε κάθε περιφερειακή αρχή. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει πως στην παράταξή μας στην Οικονομική Επιτροπή δεν υπάρχουν προσυμφωνίες, δεν υπάρχουν θέματα τα οποία ο καθένας δεν έχει το δικαίωμα να πει ελεύθερα την άποψή του και ο καθένας εδώ, επειδή βάζει την υπογραφή του στην απόφαση, σήμερα έχουμε ένα θέμα όπου όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται να καταθέσουν για μία υπόθεση, άρα ο καθένας ατομικά βάζει την υπογραφή του και παίρνει την ευθύνη του. Εγώ εύχομαι το 2018 να είναι το ίδιο δημιουργικό και αποτελεσματικό για την Οικονομική Επιτροπή. Εύχομαι να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για συνένεση όλοι μας. Εύχομαι να μπορούμε στο τέλος του 2018 να είμαστε όλοι υγιείς και εδώ και παρόντες, που είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως αυτό το οποίο θα ήθελα είναι μερικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, να μπορούμε να τα βλέπουμε όλοι με περισσότερη σύνεση σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον. Είναι η αλήθεια ότι σε ένα πλανήτη που κανείς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ότι υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα, η χώρα μας προσπαθεί μέσα στο 18 να πατήσει τα πόδια της και να μπορέσει να βγει από όλα αυτά που κοντά 8 χρόνια τώρα ταλαιπωρούν όλους τους Έλληνες. Τα ζητήματα δηλαδή προκύψαν μέσα από τα μνημόνια. Άρα σε αυτό το ρόλο το αναπτυξιακό κύρια της χώρας, πραγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να παίξει κυρίαρχο ρόλο. Μια τοπική αυτοδιοίκηση που και αυτή πρέπει να στραφεί περισσότερο στο πώς θα σταθεί δίπλα, ιδιαίτερα στα ασθενέστερα στρώματα και ιδιαίτερα σε αυτούς που επλήγησαν μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια το μνημονίο. Άρα πρέπει να δούμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Βλέποντας ιδιαίτερα μια ανάπτυξη που θα γίνει με δίκαιο τρόπο και φυσικά με μεγάλη προσοχή στα ζητήματα της αλληλεγγύης και του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα για την Περιφέρεια, για την Οικονομική Επιτροπή, εγώ θα έλεγα ότι η Περιφέρεια της Πελοποννήσου έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να βελτιώσει και πρέπει να βελτιώσει. Πιστεύω ότι πρέπει η κουβέντα εδώ να γίνεται μετά από μια στην Οικονομική Επιτροπή και εννοείται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά στέκομαι στην Οικονομική Επιτροπή, από μια έγκαιρη ενημέρωση όλων των μελών, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλα τα ζητήματα, πράγματα που δίνουμε μάχη καθημερινά όλοι μας, μεγαλύτερη συλλογικότητα, να υπάρχει ιεράρχηση στα θέματα και φυσικά να συζητιούνται ή δυνατόν όλα τα θέματα εδώ, συντεταγμένα. Γιατί όπως έχουμε δει πολλές φορές, δυστυχώς πολλά ζητήματα της περιφέρειας περνάνε μέσα από όργανα που εμείς δεν συμμετέχουμε σαν μειοψηφίες. Ως παράταξη που συμμετέχουμε σε αυτή την Οικονομική Επιτροπή, πρωταρχικός μας σκοπός είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Ως παράταξη λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα από αυτή την Οικονομική Επιτροπή διακινούνται τα περισσότερα χρήματα για όλα τα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο ρόλος μας εδώ είναι σημαντικός, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ευελπιστώ
ότι θα υπάρχει ακόμα περισσότερη διαφάνεια σε όλα αυτά τα θέματα που έρχονται κάθε φορά στις συνεδριάσεις. Θα ήθελα βέβαια να τονίσω την παρουσία των υπηρεσιακών παραγόντων, η οποία είναι βοηθητική στο έργο μας, μας βοηθούν, αλλά θα βάλω ένα αναστερίσκο, ότι δεν θα πρέπει να εμπλέκουμε τις υπηρεσίες όταν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Και όσον αφορά τον Περιφερειάρχη, θα πρέπει ο ίδιος να επιδιώξει τη συνένεση, όχι με αφορισμούς και με καταγγελίες, αλλά επί της πράγμασης να δώσει ο ίδιος το εύνασμα να αλλάξει και η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και γενικότερα όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται εδώ στην περιφέρειά μας να πάρουν το σωστό δρόμο. Η Οικονομική Επιτροπή και αυτή τη χρονιά υλοποιεί την αντιλαϊκή πολιτική της περιφέρειας, πολιτική εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων. Παρά τις προσπάθειές μας για κάποια ζητήματα ανακούφιση των πλατείων λαϊκών στρωμάτων ή εξυπηρέτηση των πλατείων λαϊκών στρωμάτων, δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα, παραδείγματος χάρη στάση της περιφέρειας απέναντι στις εσχρές διεκδικήσεις των εργολάβων και των καπιταλιστικών ομίλων για τα έργα, γιατί και το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο αλλά και η πράκτικη της περιφέρειας δεν διευκολύνουν. Στα καλέσματα τώρα του Τατούλη και του Τσίπρα για δίκαιη ανάπτυξη, για συνένεση και τέτοια πράγματα που στην ίδια γραμμή και ο κύριος Τατούλης και ο κύριος Τσίπρας βγήκαν τις προηγούμενες μέρες, εμείς αντιτάσσουμε την ανασυγκρότηση του εργατικού λαϊκού κινήματος, καμιά ανοχή, καμιά συνένεση από την πλευριά μας. Από τα χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, με σύνεση, με συνεργασία όλων, ερετών και υπηρεσιακών. Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη συνεργασία, αλλά και τους ερετούς που είμαστε εδώ τόσα χρόνια στην Οικονομική Επιτροπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Οικονομική Επιτροπή, πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε διαδικαστικά ζητήματα, το οποίο θα έχουμε ένα όφελος όλοι, και οι υπηρεσιακοί και εμείς, ακόμη και οι πολίτες θα έχουν όφελος αν βελτιώσουμε κάποιες διαδικασίες. Εγώ είμαι καινούριο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι γεγονός όμως ότι για αυτά που έβλεπα με βάση το Περιφερειακό Συμβούλιο και το διχασμό που υπήρξε στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια, 8 χρόνια ταλάνισε την κοινωνία ένα μνημόνιο αντιμνημόνιο, βλέπω λιγότερο το 2016 και περισσότερο το 2017, τουλάχιστον οι περισσότερες παρατάξεις να συγκλίνουν στο διάλογο. Καλή χρονιά, να είμαστε υγιείς, ειδικά οι οικογένειές μας, όλος ο κόσμος. Και επειδή όλες οι κοπέλες εδώ της γραμματείας μας βοήθησαν πάρα πολύ, έχουν διήμερο το καλοκαίρι στο ξενοδοχείο. Καλή χρονιά. Ο Περιφερειάρχης έχει πάντα την εποπτεία όλων των συλλογικών οργάνων και βεβαίως και της Οικονομικής Επιτροπής. Χρόνια πολλά και καλά. Υγεία και δύναμη και βαθιά πίστη σε αυτό που κάνετε και που κάνουμε όλοι μαζί. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι η υποχρέωση που έχουμε απέναντι στον τόπο, απέναντι στους πολίτες, ιδιαίτερα δε απέναντι στους πολίτες, γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η παρουσία η δική σας και η δική μας χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους πολίτες. Θα ήθελα επίσης να πω με την ευκαιρία αυτή ότι είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για το έργο της Οικονομικής Επιτροπής. Θα ήμουν ακόμα πιο ένθερμος υποστηριχτής εάν όλοι αντιλαμβανόντουσαν και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το τεράστιο έργο που έχουν προσφέρει στην εύρυθμη λειτουργία αλλά και στους στόχους που έχουμε θέσει ως Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ή καλύτερα
αυτό που είπε προηγούμενα η κυρία Πρόεδρος, ότι δεν χάσαμε καμία υπόθεση πουθενά σε κανέναν ελεκτικό μηχανισμό, βάζει τελεία και παύλα σε όλες τις εθεροβάμονες φωνές περί αδιαφάνειας, περί μη τήρησης των κανόνων και μη τήρησης της νομοθεσίας. Σήμερα η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αποκτήσει ένα τεράστιο πολιτικό background. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις επιλογές στρατηγικού ενδιαφέροντος που έχει κάνει η περιφέρεια με την συνεργασία και την συνεννόηση με την Οικονομική Επιτροπή αποτελούν πρότυπο για όλη τη χώρα. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους προσωπικά το 2018 να είναι ένας χρόνος που θα δείξει ότι έχουμε αντοχές, ότι έχουμε πίστη σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ότι πιστεύουμε στις αρχές και στις αξίες της παράδοσης αυτού του τόπου και των ανθρώπων αυτού του τόπου. Το 2018 θα είναι όμως και ένας κρίσιμος χρόνος που πολλά από αυτά που θεωρούσαμε ως λογικά όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έτσι όπως η ζωή το επιτρέπει και το επιβάλλει, θα καταρριφθούν εν ρηπή οφθαλμού. Καλή χρονιά, να είμαστε όλοι καλά.